Τσιμπήσαμε στα μαγαζιά μέχρι και ό,τι ώρα μας πάρει βασικά. Για διασκέδαση. Δεν έχει κάτι άλλο. Φέτος μας τα χάλασε λίγο καιρός, δυστυχώς. Ο κόσμος πιστεύω ότι θα μαζευτεί περισσότερο από πέρυσι. Όχι ανάγκη μάλλον, σύμφωνα και με τα δεδομένα. Σίγουρα το έχει ανάγκη. Σίγουρα το έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη για τη διασκέδαση. Είμαστε το μπλε και τσίου. Είμαστε από το ΜΑΕΤ, Αγγελική ΔΕΗ και ψυχοδόλη, να διαφημίσουμε και τη σχολή. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας για σήμερα? Εδώ τώρα μοιράζεσαι στον κόσμο, δωρεάν σουβλάκια, μέσα στην καφετέρια. Είναι πάρα πολύ καλά, πάμε τώρα στην κρίση. Εδώ μαζευόμαστε κάθε γκρουπ στο στέκι του και ψήνω σουβλάκια του και διασκεδάζει. Επίσης είμαστε πίσω στο χωριό, το γκρουπ μας και ψήνουμε σήμερα μαζί με άλλα τρία γκρουπ εδώ. Μιλάει από λάβ. Εδώ στο χαϊλό τριγούπι, ο κόσμος είναι πολύ σκεδοκέφι μεγάλο. Ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ στο Μεσολόγιο. Είμαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων, η πρωτοβουλία καρναβαλιστών Μεσολογίου, αποτελούμε από 10 άτομα περίπου και προσπαθούμε να οργανώσουμε με πολύ κόπο το καρναβάλι. Από διάθεση, πώς πάτε φέτος? Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Είμαι στο γκρουπ Alice in Pokerland, το γκρουπ το φτιάχνω εγώ, τα παιδιά εδώ πέρα, βλέπετε, κοίταγε λίγο από εκεί. Αυτή είναι η καρναβαλική μου ομάδα, εδώ και 4 χρόνια. Έχουμε πολύ γεύση. Γεια σας! Κέφι καλά πάει, έχουμε ξεκινήσει έτσι καρναβαλικά, ξυπνοπέμπτη. Ψήνουμε, δίνουμε σουβλάκια δωρεάν στον κόσμο όπως ήθιστε εδώ στο Μεσολόγιο. Πίνουμε από νωρίς, περνάμε καλά. Το βράδυ έχουμε ρεμπέτικο γλέντι, μια χαρά. Βρέχει λίγο, εντάξει, έχουμε μαζευτεί κάτω από ομπρέλες, κάτω από τέτες. Είμαστε μια χαρά, δυνατή. Και παρότι την κρίση, ηθικό. Ο ακμεότατο Έλληνας διασκεδάζει ό,τι και να γίνει και όσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε τη διασκέδαση. Γεια σου. Να με κοιτάς με στα μάτια μου θέλω. Να με καλέσεις αγάπη μου θέλω. Πρώτα πολλά καταρχάς. Σήμερα γίνεται μια εκδήλωση η οποία δεν έχει γίνει ποτέ στο Νεοχώρι, στον τόπο μας. Κάνω μια προσπάθεια συλλογική και αυτό είναι που μένει. Αυτή η συλλογική προσπάθεια έχει να κάνει με τη Δημοτική Ενότητα Νεοχωρίου, με το Σύλλογο Γυναικών. Το Σύλλογο Κοινωνικών πρώτου, δεύτερου Δημοτικού Σχολείου, το Σύλλογο Γυναικών και Κοινωνικών του Λυκείου και του Γυμνασίου.
Μαρτίου. Ακόμη συμμετέχουν ο Όμιλος Νεχωρίος και ο Αχιλλέος. Είναι μια προσπάθεια που έγινε συλλογική και πάνω σε αυτή θα δουλέψουμε και πάνω με αυτή θα αναδείξουμε τον τόπο μας και τα υπάρχοντά μας. Παρόλο που υπάρχει κρίση, παρόλο που βαλόμαστε από όλες τις πλευρές, σήμερα εμείς πάμε ενάντια και κόντρα σε αυτά και κάνουμε μια προσπάθεια στο να γιορτάσουμε την Κυκλοπαίδη, να ξεφύγει ο κόσμος από την καθημερινή ρουτίνα και να βγει έξω στους δρόμους και να διασκεδάσει και να περάσει καλά. Βέβαια μπορεί να έχουμε και τον καιρό που μας τα χαλάει λίγο. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει στήριξη και ζητάμε τη βοήθεια όλων για να δείξουμε τον δρόμο στο χωριό μας. Σαν σήμερα που καθιερώνεται η γιορτή που λέμε αυτή της Τσικνοπέμπτης, κάνανε μια πρωτοβουλία τα παιδιά της Καθαριώδης και των Πενταμίνων. Οργανώσαμε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, ψήνουμε τα κοκορέτσα και σουπλάκια. Κρασάκι με τα παιδιά, όλοι μαζί. Αντιδημάρχοι και τα παιδιά της Καθαριότητας. Και είμαστε όλοι μαζί εδώ να περάσουμε καλά. Και να πω και κάτι άλλο, ο οργανωτής της επόθεσης ήταν η Λένα η Μπέλα, η οποία πραγματικά άξιζε πάρα πολλά για αυτό που έκανε. Τη συγχαρητήρια. Σε 10 μέρες τελειώνουμε, είμαστε πενταμινίτες, σε 10 μέρες τελειώνουμε. Το Θεός μαζί μας.